Και δίδεται η εκκίνηση. Θα φύγει με προβλήματα, Retro Lady, χάνοντας έδαφος, μένοντας τελευταία θέση, δεν θα φύγει καλά και Tranquil Time, ενώ για το κεφάλι γρήγορα, Sinters. Έρχεται η Music από μέσα, ενώ προσπαθούν τώρα να βελτιωθούν απ' έξω, κυρίως η Tranquil Time που θέλει να περάσει στην τρίτη και δεύτερη θέση, με την Sinters βεβαίως να οδηγεί την υποδρομία από την εσωτερική. Η Music πιέζει για να έχει επαφή με την πρωτοπόρο. Tranquil Time απ' έξω φαίνεται πιο εύκολη όσον αφορά την αρχική ταχύτητα. Αμέσως μετά Wild Bloom, ενώ προσπαθεί να βελτιωθεί και η Βρυσίδα απ' έξω, και βέβαια και η Kiss με τη σειρά της περνά τώρα αυτή στην επόμενη, στην τέταρτη θέση. Στην τελευταία θέση θα μείνει προοδευτικά Wild Bloom από την εσωτερική. Έχουμε φτάσει στο σημείο των 800 μέτρων και η διάταξη είναι από την εσωτερική The Music, δίπλα της ακριβώς η Sinters και πολύ πιο έξω Tranquil Time, προσπαθεί και να βελτιωθεί, αμέσως μετά Βρυσίδα και από μέσα Wild Bloom και απ' έξω στη συνέχεια Retro Lady. Πάμε για τα τελευταία περίπου 500 μέτρα, είμαστε τελευταία στροφή και η Sinters κάνει τελική επίθεση και έρχεται πλέον και η Tranquil Time, οι δυο τους που θέλουν να λύσουν τις διαφορές. Η The Music από μέσα προσπαθεί να ακολουθήσει, ενώ Finish κάνει η Kiss. Στα τελευταία μέτρα, κεφάλι με κεφάλι, προσπαθεί απ' έξω Tranquil Time από μέσα, οι Sinters θα πάνε μέχρι τέλους. Θα αναμένεται σκληρή άφηξη και η Kiss συνεχώς βελτιώνεται. Κεφάλι με κεφάλι μέχρι τέλους, φοβερή άφηξη. Οι Sinters από μέσα θέλει να πει τελευταία κουβέντα, αλλά και η Tranquil Time απ' έξω δεν εγκαταλείπει. Πάνε μέχρι τέλους κεφάλι με κεφάλι. Το νούμερο 7 απ' έξω θέλει να περάσει. Νούμερο 7 περνά. Tranquil Time, Sinters. Τρίτη θα μείνει η Kiss. Τέταρτη η The Music. Θα δούμε και πάλι τα τελευταία μέτρα. Δύο φοράδες θα παλέψουν όλη την τελική ευθεία. Θα τα δούμε και από τη μετωπική λήψη. Στα τελευταία μέτρα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Νούμερο 7, Tranquil Time. Νούμερο 6 Sinters, 3 The Kiss και 4 The Music. 7, 6, 4, 3 στη συνέχεια. Συγχαρητήρια. Ξεκαθάρισα τα πράγματα. Στην τελική ευθεία εκεί έγινε η μάχη. Στα τελευταία μέτρα όμως έδειξε ότι ήθελε να πάρει την νίκη. Ναι, ήταν δυνατή σήμερα. Απέφυγε και τις σοβαρές ατυχίες που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο start. Παναγιώτης την καβάλισε πάρα πολύ δυνατά. Και καταφέραμε και φτάσαμε στη νίκη και ικανοποιηθήκαμε. Ήθελε τα χέρια μάλλον του Δημητσιάνη, μου φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν έπαιξαν ρόλο τα 200 μέτρα λιγότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά στα χέρια του Δημητσιάνη αντέδρασε διαφορετικά. Είχε καλύτερη κίνηση, καλύτερη διαδρομή σήμερα με τον Παναγιώτη. Ναι, αντέδρασε διαφορετικά. Πιστεύω τα μέτρα δεν παίξαν τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί και προχτές πιστεύω ότι αν δεν είχε την αρχική ατυχία που ήταν σοβαρή, θα μπορούσε πάλι να έχει κερδίσει. Αλλά εντάξει, κέρδισε σήμερα, τέλος καλό, όλα καλά. Είχε και μια σοβαρή αντίπαλη Sinters, δώσανε μια ωραία μάχη στην ευθεία. Τα κατάφερε και κέρδισε. Ένας χρόνος ελληνικού υποδρόμου υπό την αιγίδα του ΟΠΑΠ. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια για τα γενέθλιά μας σήμερα. Ναι, εύχομαι να, όσο περισσότερα χρόνια μπορέσουμε να αντέξουμε, να πάμε καλύτερα. Κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα και του χρόνου εύχομαι να είμαστε ακόμα καλύτερα. Έχουμε κάνει πρόοδο σημαντική. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε έτσι, να κάνουμε βήματα. Οπότε είστε αισιόδοξος για το μέλλον, ναι. Βέβαια, πολύ αισιόδοξος είμαι.